Τάκης Μεταλινός. Ακούσουμε τι είπε. Να, και δεν ποια ήταν η θέση του κυρίου Μεταλινού, ναι, πάνω σε αυτό το θέμα. Πάμε. Και από πλευρά δικιάς μου ως προέδρος χωρίς θητεία, αλλά δεν μιλάω έτσι τώρα. Ένα πολιτιστικό σωματείο για να μπει στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας σήμερα για να κάνει μια εκδήλωση χωρίς εισιτήριο που εμείς τα τελευταία χρόνια αποφασίσαμε να μην βάζουμε εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, μας κοστίζει 1.000 ευρώ, πληρώνοντας οι υποδομές τις οποίες θα έπρεπε να μεταφέρει το Δημοτικό Θέατρο. Μεγαφωνικές δηλαδή εγκαταστάσεις, φωτισμοί και όλα τα σχετικά τα οποία έπρεπε. Τα ξέρετε όλοι σας. Έτσι λοιπόν, ουσιαστικά εμείς πληρώνουμε ως πολιτιστικά σωματεία φορολογία ένεση στο Δημοτικό Θέατρο. Το οποίο αυτό θα έπρεπε να μας παρέχει αυτά τα ελάχιστα τεχνικά μέσα. Ακούσαμε και τον κύριο Τάκη Μεταλινό, λοιπόν, ο οποίος αντέδρασε και τελικά αποχώρησε στο τέλος της συνεδρίασης. Θέλω να πω κάτι. Πριν περάσουμε στο επόμενο ρεπορτάζ, στην κυρία Ιδρέου, θέλω να πω το εξής. Δηλαδή, τι έλεγε ο κύριος Τάκης Μεταλινός? Να ανασταλεί μέχρι να υπάρξουν? Μα δεν πρόκειται να υπάρξουν, κύριε Μεταλινέ μου. Τώρα, ούτε αύριο, ούτε σε ένα μήνα, ούτε σε δύο μήνες. Δηλαδή θα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο το Δημοτικό Θέατρο? Μέχρι πότε θα βλέπουμε έναν ερυπιώνα